Σπύρο μου, καλώς μεσημέρι από τη Λευκωσία. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Είναι στον έκτο όροφο ξενοδοχείου, κεντρικό, πολύ μεγάλο ξενοδοχείο με πολλούς τουρίστες, τη Λεωφόρο Συγκρού, στο Νέο Κόσμο. Κλείσει την πυροσβεστική λίγο πριν τις 12. Υπήρχαν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα και όπως θα δείτε και στο βίντεο υπάρχει μια γυναίκα η οποία ζητά βοήθεια προκειμένου να την απεγκλωβίσει η πυροσβεστική. Φτάνουν 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα. Η φωτιά είναι σε δωμάτιο. Με το κλιμακοστάσιο της πυροσβεστικής καταφέρουν να κατεβάσουν τη μία γυναίκα ενώ ακόμα ένας άνθρωπος κατάφερε να κατέβει από τις σκάλες. Αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει σβηστεί. Οι πυροσβέστες βρίσκονται μέσα στο χώρο όπου εκδηλώθηκε προκειμένου να δουν αν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα ή αν κάποιος έχει χάσει τις αισθήσεις του γιατί οι καπνοί ήταν πάρα πολύ πυκνοί. Μέχρι στιγμής πάντως οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι δεν έχουν εντοπίσει οι πυροσβέστες άλλους ανθρώπους που να χρειάζονται βοήθεια. Έγινε ένας απεγκλωβισμός, ένας ακόμα άνθρωπος κατάφερε να φύγει. Οι πρώτες πληροφορίες που δεν είναι διασταυρωμένες όμως σας το λέμε σύμφωνα με ό,τι μας είπαν οι πυροσβέστες είναι ότι πιθανότατα η φωτιά έπιασε από κάποιο τσιγάρο. Ξέρετε ότι απαγορεύεται το κάπνισμα τώρα, ίσως κάποιος να προσπάθησε να τα ανάψει, να μην το έσβησε σωστά, παράνομα και να εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά, αλλά αυτή είναι μια πρόωρη εξέλιξη. Θα δούμε τι θα έχουμε ανάλογα με τις πληροφορίες. Το καλό είναι ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουμε τραυματίες, δεν έχουμε θύματα. Η πυροσβεστική έφτασε μέσα σε 7 λεπτά με ώρα στα οχήματα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ κεντρικό σημείο και φυσικά σήμανε συναγερμός. Έκλεισε και η Συγκρού για λίγο. Όμως οι πυροσβέστες λειτουργήσαν γρήγορα, δεν επεκτάθηκε η φωτιά. Και αυτό μας έλεγε πριν από λίγο ένας εξωματικός ότι ήταν πολύ σημαντικό το πότε θα φτάσουμε, πόσο γρήγορα θα ενεργήσουμε και πόσο σύντομα θα φτάσουμε στο σημείο της φωτιάς. Γιατί υπήρχαν και άνθρωποι στους παραπάνω ρόφους που δεν ξέραμε πώς θα μπορούσαν να κατέβουν αν ξέφευγε η φωτιά. Έχουμε δει σε μεγάλα κτίρια στο Λονδίνο, στη Γαλλία, τι συμβαίνει αν μια φωτιά επεκταθεί, ειδικά σε ένα ξενοδοχείο. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε πόσα πρόσωπα είναι μέσα στο ξενοδοχείο, Σπύρο? Ήταν δύο. Το ένα άτομο κατέβηκε από τις σκάλες και γλίτωσε. Το δεύτερο άτομο ήταν η γυναίκα που όπως είδατε απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες. Υπάρχει κόσμο στο ξενοδοχείο. Έχει βγει στους δρόμους ο περισσότερος από αυτούς. Πλέον επιστρέφουν πίσω αφού η φωτιά έχει σβηστεί. Κατάφεραν να την απομονώσουν σε ένα σημείο. Στα διπλανά δωμάτια από ό,τι μαθαίνουμε δεν υπήρχε κόσμος οπότε δεν δημιουργήθηκαν άλλα προβλήματα. Λειτουργήσε όμως και το σύστημα πυρόσβεσης του ξενοδοχείου και αυτό βοήθησε πάρα πολύ έτσι ώστε να μην επεκταθεί η φωτιά. Φαίνεται ότι και το προσωπικό ήταν πολύ καλά εκπαιδευμένο και λειτουργήσαν πάρα πολύ γρήγορα. Είναι οι πρώτες πληροφορίες. Φανταστείτε ότι οι πυροσβέστες έφτασαν πριν από λίγη ώρα και έχουν επιχειρούν αυτή τη στιγμή πάνω. Φυσικά δεν είναι εύκολο να η δική μας πρόσβαση στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά οι πληροφορίες που φτάνουν είναι ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά, η φωτιά έχει σβηστεί. Και από εκεί και πέρα ψάχνουν να δουν αν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει τραυματιστεί ή χρειάζεται βοήθεια. Για την ώρα δεν έχουμε κάποια πληροφορία, όμως οτιδήποτε σε οποιαδήποτε ενημέρωση και αν έχουμε θα σας ενημερώσω αμέσως.